κάποιο επεισόδιο, στο οποίο βέβαια δεν θα σταθώ στο ίδιο το συμβάν, το οποίο όλοι γνωρίζουμε, αλλά σε κάποια θέματα που δημοσιεύτηκαν εκ των υστέρων στις εφημερίδες. Ο επικεφαλής του Συνδυασμού Ερωτική Δημοτική Κίνηση Αλμυρού, ο κ. Τζαρβής, αναφέρθηκε σε πολιτική ευθύνη των παρατάξεων Γρανά και Ράκου για τη συγκάλυψη των συγκεκριμένων ενεργειών της Δημοτικής Αρχής, διότι δεν τον ακολουθήσαμε φυσικά στην αποχώρησή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά λοιπόν τον δικό μου συνδυασμό, τον οποίο εκπροσωπώ, ως επικεφαλής δηλώνω ότι πρώτον, την αποκλειστική ευθύνη των πράξεών μου και των πολιτικών αποφάσεων του συνδυασμού μου την έχω αποκλειστικά εγώ ως επικεφαλής του συνδυασμού μου και βέβαια δεν την εκπορώ ούτε καν σαν σκέψη καθοδήγηση σε κανένα. Και ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία πολύ, μα πάρα πολύ όψιμα, ανακάλυψαν το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και με περισσό θράσος και ίσως λιγότερη εμπειρία σε θέματα του Δήμου, προσπαθούν να περάσουν τις αντιλήψεις τους και τις απόψεις τους και να νομίζουν ότι έτσι θα διοικήσουν κάποιο το Δήμο. Δεύτερο, δηλώνουμε σαν συνδυασμός και το έχουμε αποδείξει άλλωστε μέχρι τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε στήρα αντιπολίτευση και αντιπαράθεση στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Όσες προτάσεις θεωρούμε ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση για τον παρόν των δημοτών, θα τις υπεψηφίζουμε. Και όσες βέβαια θεωρούμε ότι δεν είναι σωστές, θα τις ενέχουμε, θα τις κατακρίνουμε και θα τις καταψηφίζουμε όπως πράξαμε μέχρι τώρα. Και δεν χρειαζόμαστε βέβαια καθοδήγηση. Έχουμε επάρκεια ικανοτήτων και εμπειρίας, ίσως περισσότεροι από κάποιους άλλους. Επειδή αναφέρθηκε λοιπόν σε πολιτική ευθύνη των συνδυασμών μου, θα μας πει άραγε ο συγκεκριμένος επικεφαλής, γιατί δεν μίλησε ποτέ για πολιτική ευθύνη σε θέματα διοίκησης του νομικού προσώπου, τα οποία έχουν έρθει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απάντηση βέβαια είναι αυτονόητη και εύκολη. Αυτά για να τελειώνουμε. Δεν είμαστε διαστημένοι να δώσουμε βήμα για αντιπαράθεση σε κανένα. Άλλωστε, όλοι κρινόμαστε από τους δημότες για τις θέσεις μας και για τις ενέργειές μας. Αυτά.